Είναι ένα Γιαννάκι. Τώρα αυτό τον Ιούνιο, 24 Ιουνίου, έχουμε το γενέθλιο του Προδρόμου. Αυτή την περίοδο και είναι τρίφωνα, ε. Ναι, ναι, αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο και μετά σταματάνε, μυρίζουν έντονα, ε. Ναι, και μετά που ξεραθούν ακόμη, τη μυρωδιά την κρατάνε αυτή την έντονη. Δεν μου αρέσει, τα χρησιμοποιούμε για σχόρο, για τα ντουλάπια. Έχω ακούσει γι' αυτό, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω δοκιμάσει, αλλά ίσως να κάνει τη δουλειά. Τα Γιαννάκια του Βοΐου λοιπόν. Αυτή είναι η πλαγιά από τα Γιαννάκια, ε. Έτσι, έχει πολλά Γιαννάκια εδώ. Πάρα πολλά. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό του Γιαννάκη είναι ότι κολλάει. Είναι έτσι. Κολλώδες, έτσι. Κολλώδες. Έντονη μυρωδιά. Αν το πατάς έτσι, βγάζει και το άρωμα του. Έχει γράψει ο Λάζαρος ο Παπαγιάννος για το Γιαννάκια. Γιατί τα χρησιμοποιούμε στον Αγιάννη, στο γενέθλιο του Προδρόμου και θυμίζουν, λέει, την κεφαλή του Προδρόμου και το ταψί και το σπαθί που. Λέει μέσα στο βιβλίο για την κορυφή ο Λάζαρος ο Παπαγιάννος. Λοιπόν, καλή δύναμη Τρίφων και καλή αντάμωση στο Βόλιο. Καλή αντάμωση στο Βόλιο, έτσι είναι. Καλή αντάμωση. Είμαστε παρέα εδώ με τον Τρίφωνα. Γυρίσαμε ένα κομμάτι του χωριού και κατεβήκαμε λίγο προς το προστάτικο ρεύμα. Ρίξαμε απέναντι τη Μόρφη, λίγο έτσι εδώ την περιοχή. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα βίντεο στα εξωκλήσια του χωριού. Πάμε στον Άγιο Θανάσιο, στον Άγιο Ιωάννη, στον Άγιο Νικάνορα, στον Προφήτη Ηλία. Θα δείξουμε τα εξωκλήσια και το χωριό θα το δείξουμε με τον ντρόν και θα τελειώσουμε τη σημερινή μας περιήγηση. Λίγο έτσι εδώ, Τρίφων. Ναι, καλή δύναμη και καλή αντάμωση στο Βόλιο. Thank you.